προσβασιμότητα ευτυχώς βελτιώνεται, αλλά οι νοοτροπίες ορισμένων ανθρώπων στο μυαλό δυστυχώς όχι. Μένουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αν θες να αλλάξεις, μπορείς. Δεν μας θεωρώ ήρωες. Καλησπέρα, ονομάζομαι Παναγιώτης Χριστάκης. Η αναπηρία μου είναι η υποχονδροπλασία. Ανήκει στο συγγενή νανισμό. Δεν είναι ακριβώς νανισμός, είναι συγγενής νανισμός και γι' αυτό μάλλον δεν διαγνώστηκε εν καιρός. Η γνωμάτευση δεν εμφανίστηκε στην εγκυμοσύνη, εμφανίστηκε αφού του γεννήθηκα. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα, ούτε στο σχολείο, ούτε στο κολυμπητήριο. Πάντα είχα άτομα δίπλα μου που με υπερασπίζονταν. Δεν ένιωσα ποτέ μειονεκτικά. Να απαντήσω, ο αδερφός μου είναι 2 μέτρα. Και ο παπάς μου ήταν 2 μέτρα. Η αδερφή μου και η μητέρα μου ήταν πιο 1,60-1,65. Φυσιολογία. Και οι δασκάλοι, πάντα με βάζανε και στο πρώτο θρανείο. Είχα ευνοϊκή μεταχείριση, δεν μπορώ να πω. Ο νανισμός είναι πιο ευρέως γνωστός έξω. Η αναπηρία δεν είναι ο νανισμός, είναι η υποχονδροπλασία, η αχονδροπλασία. Απλά εμείς θέλουμε να τον ονομάζουμε νανισμό για να μειώσει τον άλλον. Όπως και η νοητική, δεν είναι κάποιο καθυστερημένο, είναι νοητική. Απλά οι άλλοι θέλουν να το λένε έτσι, υποτιμητικά και μειονεκτικά. Είμαι παρολυμπιονίκη στην κολύμβηση. Κατέλαβα την 5η θέση. Πριν από το Ρίο όμως είχαμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Μαδέρα που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο. Είμαι κάτοχος πάρα πολύ πανελληνίων ρεκόρ. 50 ελεύθερο, 100 ελεύθερο, 400 ελεύθερο, 100 πρόστιο, 200 μεικτή, 50 πενταλούδα. Εντάξει, το πιο δύσκολο είναι το ύπτιο. Που έχεις το κεφάλι πάνω, πρέπει να εναλλάσσεις τα χέρια με τα πόδια. Έχει αλλάξει προς το καλύτερο εξαιτίας των διακρίσεων. Εξαιτίας της συμμετοχής μου στους Παρολυμπιακούς, εξαιτίας της συμμετοχής μου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Αν δεν είχα συσσαγωγικά αυτή την αναπηρία, δεν θα ήμουν εδώ. Μετά τις διακρίσεις μου, υπήρξε και αναγνωρισιμότητα στον δρόμο. Ποτέ δεν με σταμάτησαν λόγω του ύψους, αλλά λόγω των διακρίσεων. Κατά τη γνώμη μου, θα ήθελα οι Ολυμπιακοί και οι Παραολυμπιακοί να συμπέφτουν μαζί. Θα ήταν κάτι ισότιμο, πιστεύω, για μας. Οι Παραολυμπιακοί έχουν και μεγαλύτερο θέαμα. Το παρά, εισαγωγικά, θεωρείται κάτι υποδιέστερο. Ολυμπιάδα και Παραολυμπιάδα να ήταν μαζί, την ίδια. Απλά οι Ολυμπιονίκες να τρέχαμε τους Ολυμπιονίκες, οι Παραολυμπιονίκες με τους Παραολυμπιονίκες. Απλά να μην υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός. Παρά Ολυμπιονίκες και Ολυμπιονίκες. Ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης εξέφρασε ένα παράπονο γιατί κατά την επιστροφή μας τον Μάιο από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μαδέιρα δεν ήρθε στο αεροδρόμιο κανείς να μας υποδεχθεί. Παρά μόνο η πρόεδρος ΕΟΜΑΜΕΑ, κυρία Καριοφίλη. Τόσα χρόνια ποτέ δεν ήμασταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Οι Παραολυμπιακοί δεν είναι συσταγωγικά δεν πουλάνε τόσο όσο οι Ολυμπιακοί. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι πάρα πολλά χρόνια πίσω σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα. Φανταστείς, στη Γερμανία και στο Λονδίνο κατεβαίνει οδηγός για να σε βάλει μέσα στο μετρό, στο λεωφορείο, στο τραμ. Σε υπολογίζουν, υπάρχουν σε εστιατόρια, μέσα μαζικής μεταφοράς. Τελευταία χρόνια είδαμε ότι η Θεσσαλονίκη έχει γίνει πάρα πολύ προσβάσιμη. Φτιάχνουν ράμπες στους δρόμους. Έξω από τα γυμναστήρια και τα κολυμπητήρια φτιάχνουν θέσεις πάρκινγκ για τα άτομα με αναπηρία, που τόσα χρόνια δεν υπήρχαν. Σιγά σιγά και η Θεσσαλονίκη, η προσβασιμότητά της βελτιώνεται διαρκώς. Η προσβασιμότητα ευτυχώς βελτιώνεται, αλλά οι νοοτροπίες ορισμένων ανθρώπων στο μυαλό δυστυχώς όχι. Μένουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Πιστεύω ότι είναι όλα θέμα νοοτροπίας, δηλαδή άμα θες είναι μέσα σου. Αν θες να αλλάξεις, μπορείς. Πιστεύω ότι θέλουμε, σαν Έλληνες, σαν κράτος. Δεν μας θεωρώ ήρωες. Πιστεύω είμαστε όπως όλους τους ανθρώπους, απλά συσταγωγικά προσπαθούμε να αποδείξουμε κάτι περισσότερο από ό,τι άλλοι. Πιστεύω ότι η δικαιολογή πρέπει να διδάσκεται πλέον σε όλα τα σχολεία. Από το δημοτικό μέχρι το λύκειο. Άμα υπάρξει αυτό, πιστεύω αύριο μεθαύριο δεν θα υπάρχει φορετικότητα. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία, πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι μια παγκόσμια ημέρα μπορεί να αλλάξει κάτι. Το θέμα είναι κάθε μέρα να υπάρχει σωστή ενημέρωση, οδήγηση για το πώς να
αντιμετωπίζονται τα άτομα με αναπηρία.